Θα συνημερώσω. Φαίνεται ότι αρχίζει να ζεσταίνεται η γειτονιά μας. Εχθές πέρασαν τον Βόσπορο δύο κινέζικες φρεγάτες στην Μαύρη Θάλασσα και ανέβηκαν στο Ναβοροσίσκ. Η ρωσική δεν είναι το λιμάνι τους, βέβαια, και είναι σεβαστό που έχουν το στόλο τους, αλλά πήγαν εκεί με σκοπό να διενεργηθούν κάποιες ασκήσεις ρωσοκινέζικες. Αυτό έρχεται ως συνέχεια κάποιων άρθρων που έχουν γραφεί στον Αμερικανικό τύπο για τον φόβο των Ηνωμένων Πολιτειών στο ενδεχόμενο μιας δημιουργίας, μιας ίδρυσης από πλευράς Ρωσίας ενός αντινάτου. Και άλλη φορά έχουμε πει, όχι για αυτό το θέμα, αλλά για τον φόβο των Αμερικανών μήπως οι σχέσεις Γερμανών και Ρώσων συμφιτούν περισσότερο και αποτελέσουν μια δύναμη η οποία ουσιαστικά θα είναι πλανητάρχης. Διότι από πλευράς εκτάσεως, αν αναλογιστεί κάποιος ότι η Ρωσία απέχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Αλάσκα, μόνο 82 μίλια και έρχεται με την Γερμανία στην Κεντρική Ευρώπη, μόνο αυτό αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι. Αλλά όταν θα συνδυαστούν η τεχνογνωσία, το χρήμα, ο πληθυσμός των δύο αυτών χωρών, αποτελούν μια ισχυρή δύναμη. Η Γερμανία βρίσκεται μέσα σε ένα δίλημα. Προσπαθεί να τα συμβιβάσει και τα δύο, ανήκουσα μέν στη Δύση και τον ΝΑΤΟ πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, από την άλλη στιγμή όμως γνωρίζει και το αντιλαμβάνεται, άλλωστε ο κύριος Σόρος δεν αφήνει να το ξεχάσει κανείς, γιατί καθημερινώς παρεμβαίνει εναντίον των Γερμανών με άρθρα του και δηλώσεις του. Έχει πολλά οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα με τη Ρωσία. Έτσι προσπαθεί να τα συμβιβάσει, βέβαια έχει επιτύχει από τους Ρώσους κάποιες πλεονεκτικές εμπορικές πράξεις, τις οποίες δεν επιτρέπει η Γερμανία σε εμάς να τις κάνουμε, όπως τον Nord Stream, τον αγωγό ο οποίος διαπερνά την Βαλτική και από τη Ρωσία δίδει αέριο στην Γερμανία αποκλειστικά. Ένα τμήμα του λέει ότι το είχε στην Ολλανδία και μάλιστα η Γερμανία ζήτησε να διπλασιαστεί αυτή η ποσότητα τώρα. Εμάς δεν μας άφησε τον Nord Stream όπως αντιλαμβάνεστε και είχαμε και προβλήματα, ακόμα και κυβερνητικές αλλαγές με αυτό το θέμα. Ο φόβος τώρα δεν είναι μόνο όμως αυτή η σύσπηξη των σχέσεων Γερμανών και Ρώσων. Αυτό το αντινάτο και μάλιστα εντός των ημερών, την επόμενη εβδομάδα, πρόκειται να γίνει μια σύσκεψη της Ευρασίας, όπως λέμε, της Ρωσίας, της Κίνας, της Ινδίας και του Ιράν, των χωρών δηλαδή που μπορούν να συνενωθούν στρατιωτικά διότι έχουν ένα κοινό συμφέρον παρόλο που έχουν και μεταξύ τους διαφορές. Αλλά όταν έχουν μικρές διαφορές προς έναν κοινό εχθρό, αντιλαμβάνεστε ότι αυτές μπορούν να παραμεριστούν για λίγο και κάποια στιγμή να ξαναμπούν στην επιφάνεια. Είναι αλήθεια ότι κάθε χώρα θέλει οπωσδήποτε την επικυριαρχία σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι κάποια ισχυρή από όλες αυτές τις χώρες για να επιβληθεί τον άλλον. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή συμφωνία. Έγινε μια προσπάθεια με το να γίνει η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, την οποία έκανε η Ρωσία με άλλες χώρες. Μάλιστα ένα διάστημα είχε ζητήσει πληροφορίες και το Ισραήλ αν θέλει να ενταχθεί σε αυτό. Να γίνει κάτι σαν την Ενωμένη Ευρώπη της Ασίας δηλαδή. Δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να προχωρήσει. Είναι αλήθεια ότι αυτά είναι ανεπιτυχείς αυτές οι προσπάθειες. Άλλωστε και το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης φαίνεται δυσίωνο όπως πάνε τα πράγματα. Όπως και να έχει όμως, υπάρχει αυτή η φοβία λόγω των κοινών συμφερόντων. Έχουν μεταξύ τους διαφορές, η Ινδία με την Κίνα έχουν μεθοριακές διαφορές και κάθε τόσο μαλώνουν. Από την άλλη πλευρά φοβούνται οι Κινέζοι μήπως οι τζιχαντιστές, οι Σουνίτες, οι ακραίοι δημιουργήσουν πρόβλημα. Υπάρχει ένας αριθμός περί των 300 υπολογίζουν οι Κινέζοι Ουιγούρων. Οι Ουιγούροι είναι στην περιοχή της Κίνας όπου είναι η μήτρα των Τούρκων. Ουσιαστικά αυτοί είναι Τούρκοι, δηλαδή από εκεί ήρθαν. Υπολογίζουν ότι 300 Κινέζοι Ουιγούροι, μουσουλμάνοι, ήδη βρίσκονται στο Ιράκ και στην Συρία, εκπαιδεύονται ουσιαστικά, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα έχουν κάποιο πρόβλημα και οι Κινέζοι εκεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλη η φύλη ως έχει πρόβλημα. Εμείς βέβαια, επειδή κάνουμε κοντόφθαλμη πολιτική, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι είναι μια αυλήπια η γη. Οτιδήποτε συμβαίνει στην Ιφίλιο έχει άμεση επίπτωση σε εμάς. Αν γίνει αυτή η ρωσοκινέζικη άσκηση, την ίδια ώρα που στα σύνορα της Ουκρανίας αλλά και της Εστονίας γίνεται άσκηση του ΝΑΤΟ,
Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα υπάρχουν, αλλά ήδη οξύνουν την κατάσταση. Μπήκαμε σε ένα ψυχρό πόλεμο που μας επηρεάζει άμεσα. Εδώ είναι το πρόβλημα το ελληνικό, το ότι όσες κορώνες και να υπάρχουν, θα φύγουμε από αυτούς, θα πάμε καπάλου, θα πάμε καπάλου, πού θα πάμε αλλού. Και να το θέλουμε, βεβαίως, θα πρέπει να συζητηθεί. Πρώτον, έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Θα σε αφήσουν να το κάνεις. Είδαμε τι έπαθε ο Κώστας ο Καραμαλής και η Ελλάδα. Κάει τη μισή Πελοπόννησο και η μισή Αθήνα για ένα Nord Stream, τον οποίο είχε υπογράψει ακόμα από παλιά και η κυβέρνηση Σιμίτη. Δηλαδή, παλιά ιστορία ήταν αυτή, αλλά δεν το έδινε καλή σημασία. Όταν παραπροχώρησε το πράγμα, τότε πάλι και οι αντιλήψεις των ξένων. Θα σε αφήσουν. Είναι τόσο ανόητοι αυτοί ώστε να αφήσουν την Ελλάδα να φύγει από τα χέρια τους και να αποτελέσει κλειδί στα χέρια των αντιπάλων. Θα την τσακίσουν. Εύκολος ο τρόπος. Δύσκολος είναι. Ήδη στην τυπογραφία που υπάρχει για τα γεγονότα που συνέβησαν μετά τον φόνο του Γρηγορόπουλου, και να κάνω μια παρένθεση, είναι και ο Δημήτρης βέβαια εδώ και ως συνήγορος τα ξέρει καλύτερα από μένα. Μιλούμε για δολοφονία. Δεν υπάρχει δολοφονία. Δολοφονία σημαίνει δόλος. Όταν χρησιμοποιούμε τη φράση για τον Γρηγορόπουλο και για άλλους δολοφονία, δεν υπήρχε κανένα δόλος. Είναι ένας φόνος καθαρός. Δηλαδή τα ελληνικά δεν τα χρησιμοποιούμε σωστά. Κάνω παρένθεση γιατί πολλά τέτοια λέμε, τα οποία είναι άστοχα. Μέσα στη δικογραφία λοιπόν γίνεται αναφορά για 20 Κωσοβάρους οι οποίοι συμμετείχαν στα επεισόδια. Και γνωρίζουμε, ποιος δεν το γνωρίζει όσοι ασχολούμαστε με αυτό, μέσα στους λεγόμενους αντιεξουσιαστές που δημιουργούν προβλήματα, πόσοι άνθρωποι υπηρεσιών ελληνικών και ξένων βρίσκονται. Εδώ είχαμε αναφορά αστυνομικών πριν από 3 ή 4 χρόνια προς τα αρχηγείο της αστυνομίας που έλεγε αλλάξτε μας από τα εξάρχεια διότι μας καταλάβανε. Έτσι. Λοιπόν, είναι εύκολο να παρακινηθούν και να δημιουργήσουν καταστάσεις. Δεν είναι δύσκολο να αλλάξει μια κυβέρνηση εδώ. Είδατε τι έγινε στην Ουκρανία, ας πούμε. Υπάρχει λοιπόν ο φόβος με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με τους ανταγωνισμούς των μεγάλων δυνάμεων να έχουμε προβλήματα εδώ. Δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε. Φαίνεται ότι δεν είμαστε. Εγώ είχα κάνει θετικά σχόλια για τον κύριο Κοτζιάτου, τον υπουργό, διότι για πρώτη φορά είδα υπουργούς των εξωτερικών να κινούνται και μάλιστα πήρε και ορισμένες θέσεις. Αλλά βλέπω μόνο λόγια, δεν είδα ακόμα πράξη, δεν είδα μια συμφωνία. Ο κύριος Κοτζιάτου. Είχαμε υπουργούς που δεν έφευγαν από την Αθήνα, έχουμε τον κύριο Κοτζιάτου που αμφιβάλλω αν ξέρει που είναι η Αθήνα. Από τότε που ανέλαβε είναι συνεχώς έξω. Καλά κάνει και είναι έξω. Δεν είδα κάποια συμφωνία όμως. Και μάλιστα δεν είδα συμφωνία με την κύρια χώρα με την οποία έπρεπε ήδη αμέσως με πυράβλους να τρέχουμε, με την Αίγυπτο. Να σας θυμίσω ότι αυτό που έγινε με την Αίγυπτο και αυτό που ανακοινώθηκε είναι μια παραπλάνηση. Μας ανακοίνωσαν ότι θα καθορίσουμε, θα οριοθετήσουμε μάλιστα. Άλλο πράγμα είναι η ανακήρυξη. Η ανακήρυξη είναι πολύ υπόθεση της άγωσης. Και να ανακηρύσω ότι τέλειωσε. Η οριοθέτηση είναι το δύσκολο. Τι μας είπε ο κύριος Τσίπρας. Μας είπε ότι θα οριοθετήσουμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο και την Κύπρο. Αυτή ήταν η πρώτη παράγραφος. Χαρήκαμε, χειροκροτήσαμε. Η δεύτερη παράγραφος τι έλεγε όμως. Πλην των περιοχών εκείνων όπου εμπλέκονται τρίτα κράτη με τα οποία πρέπει να συνεννοηθούμε. Αυτό επιβάλλει το δίκαιο της θάλασσας που υπογράψαμε το 1982. Βεβαίως και με τις τρίτες χώρες θα συνεννοηθούμε. Ποια είναι η τρίτη χώρα, η Τουρκία. Τι θα συνεννοηθούμε η Τουρκία. Επομένως για ποια οριοθέτηση ΑΟΣ μιλούμε. Αν είχαμε την ισχύ και αν είχαμε ευφυείς διπλωμάτες και ικανούς πολιτικούς, θα έπρεπε να την αρπάξουμε την Αίγυπτο από την πρώτη στιγμή που έγιναν οι αλλαγές και είχε ενοχληθεί και είχε οξενθεί η κατάσταση με την Τουρκία, αλλάξανε τους πελευθέρες, τους διώξανε, γίνανε του κόσμου τα επεισόδια, να οριοθετήσουμε την ΑΟΣ εκεί και στους Τούρκους να τα αναφωνάζουν. Δεν το κάναμε. Και ούτε έχουμε σκοπό να το κάνουμε σύμφωνα με την δήλωση την οποία έκανε ο κ. Πρωθυπουργός μετά τη συμφωνία. Τι συμφωνία κάνουμε. Αυτή η ανακήρυξη που θα κάνουμε σε περιοχές όπου δεν ενδιαφέρεται κανένας άλλος, μπορεί να την κάνουμε και κριτήριο στον Υπουργείο. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Να σας θυμίσω ότι ούτε με την Ιταλία έχουμε κάνει οριοθέτηση. Η Ιταλία είναι πονηρή, το αφήνουν το θέμα, διότι δεν είναι μόνο τα πετρέλαια και η ενέργεια, είναι τα ψάρια. Που δεν τα λαμβάνει κανείς υπόψη. Αλωνίζουν στο Αιγαίο τα ηλιοπτικά των Ιταλών και σε μέρη τα οποία είναι μέσα στην ελληνική ΑΟΣ, την οποία δεν οριοθετήσαμε ούτε με τους Ιταλούς. Να μην πω δε ότι ο κύριος Σαμαράς, αγνώντας πλήρως το θέμα, μας είπε ότι θα ανακηρύξουμε και ΑΟΣ με την Πάλτα. Δεν ξέρω γιατί δεν μας είπε και με τον Γιουβλαρκάρ. Έτσι. Δεν μπορεί ένας που ξέρει το θέμα να μιλάει τόσο ανεύθυνα, ας πούμε. Και μάλιστα σε υπεύθυνη δήλωση, βγαίνοντας σαν διάγγελμα να μας μιλήσει ότι ανακηρύσουμε την ΑΟΣ. Μόνο για αυτό το θέμα είχε βγει στην τηλεόραση. Εν πάση περιπτώσει.
Δεν είναι μόνο αυτό το άλλο. Για να το κλείσω, γιατί σήμερα είπαμε να τα πούμε κάπως συμπυκνωμένα. Κάποιο στοιχείο που δείχνει πόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας και για τα οποία κοιμούμαστε. Υπάρχει ένα χωριό στην Βόρειο Ήπειρο, η Τράτσα. Εκεί οι τσάμιδες, οι αλβανοτσάμιδες, πριν από 3 χρόνια, το 1912, είχαν πει ότι θα κάνουν μνημείο. Το μνημείο το έκαναν, προσέξτε. Ο Ιντρίζη, Σερτίμ Ιντρίζη, είναι ο πρόεδρος του κόμματος των Αλβανοτσάμιδων, που συγκυβερνούν με τον Έντι Ράμα, έτσι, είναι στην κυβέρνηση, δεν είναι κάποια οργάνωση τυχαία να πεις ότι έλα μωρέ δεν τους δίνω σημασία. Στην κυβέρνηση της Αλβανίας είναι σήμερα. Δήλωσε ότι αυτό το μνημείο θα αποτελέσει τη Μέκα των Τσάμιδων. Διαμαρτυρόμενος για την καινοκτονία που υπέστησαν οι Τσάμιδες από τους Έλληνες. Γιατί είπε τη Μέκα? Διότι το μνημείο είναι τζαμί. Και ποια είναι η είδηση? Ότι οι Αλβανοτσάμιδες είναι χριστιανοί. Οι Αλβανοτσάμιδες οι χριστιανοί, οι καθολικοί οι περισσότεροι, τώρα κάποτε ήταν ορθόδοξοι, τώρα γιατί δεν έμειξαν τους Ιταλούς μετά όταν συνεργάστηκαν. Είναι χριστιανοί, ανεγείρουν μνημείο μουσουλμανικό και μιλούν για Μέκα των Τσάμιδων. Αυτό βεβαίως καταδεικνύει ποιοι χρηματοδότησαν το τζαμί για να γίνει μνημείο, έτσι, και με ποιους έχουμε να κάνουμε. Διότι όλοι αυτοί έχουν κάποιους άλλους από πίσω. Ανησυχητικό για μένα στοιχείο είναι το γεγονός ότι φαίνεται ήρθε η ώρα να διώξουν τον Μπρούευσκι, όπως από καιρό φάνηκε αυτό το πράγμα, τη στιγμή που άρχισαν να αποκαλύπτονται διάφορα. Και θέλω να τονίσω ότι εγώ ανησυχώ, ήθελα τον Μπρούευσκι, ο οποίος είναι ο πλέον διεφθαρμένος όλων, μην νομίζετε ότι άλλοι είναι καλύτεροι, αλλά είναι ο πλέον διεφθαρμένος όλων. Το θέλω όμως γιατί είναι αδιάλακτος και επιμένει μόνο Μακεδονία. Και όσο επιμένει αυτός μόνο Μακεδονία και δεν δέχεται σύνθετο όνομα, εμείς δεν θα υπογράψουμε. Ο Ζόραν Ζάεφ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που προαλήφεται για πρωθυπουργός της χώρας, δέχεται σύνθετο όνομα. Και επειδή το δέχονται τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, φοβούμε ότι θα υπάρξει συμφωνία με σύνθετο όνομα. Αυτό που δεν θέλουμε να γίνει. Με κανέναν τρόπο να υπάρχει ο όρος Μακεδονία μέσα στο όνομά τους. Γι' αυτό εγώ ήθελα τον Κουρούευσκι. Ας είναι ο μεγαλύτερος αλήτης, μου είναι αδιάφορο. Είναι αδιάλακτος και αυτό εξυπηρετεί τα ελληνικά σχέδια, διότι επιμένει και έτσι δεν επέρχεται συμφωνία. Τώρα που έρχεται ο διαλλακτικός και ο καλός, τώρα τα ελληνικά κόμματα, επειδή δεσμεύτηκαν μόνο σε αυτό, ούτε για την υπηκότητα, ούτε για τη γλώσσα, θα έχουμε ένα κράτος το οποίο όπως και να ονομαστεί, η υπήκοή του θα είναι Μακεδόνες και η γλώσσα του θα είναι Μακεδονική. Η μόνη μας ελπίδα, μήπως δεν συμβεί αυτό, είναι η Βουλγαρία. Η οποία δεν το δέχεται με κανέναν τρόπο, διότι διεκδικεί βεβαίως την πατρότητα όλων αυτών των Σλάβων και δεν έχει και άλλο δικό τους μέρος.